1986 παρουσιάσαμε το πρώτο FESPA, το οποίο εισήγαγε την τεχνολογική διάσταση να λύνουμε με χωρικό πλαίσιο. Την εποχή εκείνη δεν ήταν αυτονόητο αυτό το πράγμα. Σήμερα παρουσιάζουμε μία εξίσου μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, την μη γραμμική ανάλυση. Αυτό σήμερα βρίσκει χρησιμότητα βάσει του ΚΑΝΕΠΕ στην μελέτη των κατασκευών, οι οποίες είναι υφιστάμενες, προσθηκών, επισκευών ή αποτιμήσεων. Τι σημαίνει να μελετήσω ένα υφιστάμενο κτίριο? Σημαίνει ότι το κτίριο υπάρχει, το έχω περιγράψει. Αυτές είναι οι κολόνες, αυτά είναι τα δοκάρια, αυτά είναι τα σιδερικά που έχει μέσα. Και μετά έρχομαι και αρχίζω και φορτίζω το κτίριο. Οριζόντια. Τα κατακόρυφα φορτία του και τα οριζόντια. Και αυξάνω σιγά σιγά την οριζόντια φόρτιση. Οθώ το κτίριο. Οθώ κι άλλο. Οθώ αλίπητα μέχρι το κτίριο αυτό να φτάσει στα διάφορα όρια, να τα ξεπεράσει, να φτάσει στο τέρμα του. Ένα άλλο πράγμα είναι, που είναι εξιταριστικό με αυτή τη μέθοδο, είναι ότι μπορεί να μου πει πόσο σεισμό αντέχει το κτίριό μου. Να πόσο αντέχει. Εκεί πρακτικά που θα συναντηθούν και οι τρεις γραμμές. Και η κατακόρυφη πράσινη και η απέτηση και η τομή του κτιρίου και η ικανότητα του κτιρίου. Τόσο απέχει. Είναι βασικά οι εφαρμογές συναλλαστικής ανάλυσης. Οι βασικές εφαρμογές της είναι στην δεσολόγηση νέων κατασκευών με υπολογισμό του λόγου παραδοχής αλφαγιού προς α1, αλλά και της εκτίμησης των αναμενόμενων πλαστικών μηχανισμών που θα αναπτυχθούν στο κτίριο σε φάση ενός μεγάλου σεισμού. Ο pushover αποδεικνύει την ικανότητα της κατασκευής. Είναι δηλαδή από μόνη της ένας συνολικός ικανοτικός έλεγχος που αφορά βέβαια το σύνολο της κατασκευής. Επίσης, στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη οι οπλισμοί της πλάκας, οι οποίοι είναι παράλληλα στον κύριο οπλισμό της δοκού, αυξάνοντας την αντοχή σε αρνητική ροπή. Επίσης, ελέγχεται η ρυθμιτική αντοχή των μελών σε φάση εναλλαστικής ανάλυσης. Προβλέπεται διαφορετικό τυπολόγιο για κάθε τύπο μελών, άλλο για δοκό υποστηλώματα, άλλο για τυχώματα, άλλο για κοντά υποστηλώματα. Τώρα, εκτός από την εναλλαστική ανάλυση, το πρόγραμμα γίνεται και έλεγχος, γίνεται αποτίμηση υποστατικά φορτία. Δηλαδή για το δεδομένο οπλισμό, διαμήκη, εγκάρσιο και λοξό στα δοκάρια, γίνεται έλεγχος εναντικάμψης με περιορισμένη ανακατανομή ροπών. Εκτός από την έλεγχο εναντικάμψης, γίνεται και έλεγχος εναντιδιάτμησης, έλεγχος λειτουργικότητας που περιλαμβάνει έλεγχο τάσεων και έλεγχο βελών, καθώς και η έλεγχη θεμελίωσης. Έχουμε 3 ειδών κατανομές και είναι υποχρεωτική η χρήση των 2 από αυτές. Η ορθογωνική κατανομή, η οποία γενικώς καταλήξει σε μια επιβάρυνση του ισόγειου ορόφου, και μια τριγωνική κατανομή ή μια ιδιομορφική κατανομή βασισμένη στην πρώτη ιδιομορφή σε κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να έχουμε και πιο τεσμένα αποτελέσματα σε ανώτερους ορόφους. Λαμβάνονται επίσης φαινόμενα πη δέλτα δευτέρας τάξης με θεώρηση γεωμετρικής μη γραμμικότητας. Η μέθοδος ενίσχυσης με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι μια μεθόδους που προτείνει το FESPA, που υποστηρίζει το FESPA. Υποστηρίζεται ακόμα ενίσχυση με ενοπλισμένα πολυμερή, όπου κανείς επιτυγχάνει κυρίως αύξηση πλαστιμότητας και βελτίωση των χαρακτηριστικών στις κρίσιμες περιοχές, αλλά και ενίσχυση με μεταλλικούς συνδυασμούς δισκαμψίας, χιαστή ή βελάμβδα, όπου υποστηρίζεται πλήρως η απόκριση τέτοιων μελών τόσο σε φελγισμό όσο και σε λυγισμό. Θα κάνουμε το παράδειγμα από την αρχή, από λευκό χαρτί, από τον κάναβο δηλαδή ξεκινώντας,
μέχρι το τέλος, το τελικό συμπέρασμα. Η οικοδομούλα είναι τριόροφη. Έχει τρεις υπέργειες στάθμες, απλή θεμελίωση με πέδιλα, δεν θα κάνουμε κάτι πιο περίπλοκο. Θα ορίσουμε ως κανονισμό τον ΕΚΟΣ και τον ΕΑΚ, προκειμένου η επίλυση να γίνει με αυτούς τους κανονισμούς. Ζώνη 1. Προφανώς θα αφήσουμε το κτίριο στη ζώνη για την οποία υπολογίστηκε. Θα προσπαθήσουμε να προσομοιώσουμε όσο ακριβέστερα γίνεται την πρωτότυπη μελέτη για να πάρουμε τους οπλισμούς της. Κατά βάση, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, δηλαδή αυτό που λέγαμε. Περιγράψαμε το φορέα μας, φορτία, ποιότητες και το ΦΕΣΠΑ μας έδωσε τους οπλισμούς, οι οποίοι τέλος πάντων είναι αυτοί που έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί στην πραγματική μας μελέτη. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση, ουσιαστικά είναι η αντίστροφη διαδικασία. Ο έλεγχος, η αποτίμηση του κτηρίου αυτού σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. Καταρχάς θα πρέπει να δηλωθεί πλέον ως κανονισμός ο ευρωκώδικας, ώστε να λύσει το πρόγραμμα με το παράτημα 3, και το ελληνικό προστάρτημα και τον ΚΑΝΕΠΕ. Εδώ πέρα θα ορίσουμε καταρχήν τα μέλη σαν υφιστάμενα. Επίσης, μετά πρέπει κανείς να έρθει να ορίσει το επίπεδο γνώσης ή την αξιοπιστία των δεδομένων του. Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης μπορούν να σχεδιαστούν για 3 ή για 5 αξιονικές δυνάμεις. Και πάμε τώρα στην τελευταία κάρτα που μας αφορά από το κτίριο. Είναι ουσιαστικά η απέτηση. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες μικρές αλλαγές αν προφανώς ο οπλισμός ο οποίος έχει προκύψει δεν είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν που τοποθετήθηκε. Οπότε με τα εργαλεία του προγράμματος θα πρέπει να κάνουμε μερικές τροποποιήσεις. Τροποποίηση στον οπλισμό των δοκών και στον οπλισμό των υποστηλωμάτων. Στις μεν δοκούς είπαμε η διαδικασία της αλλαγής είναι ένα απλό παρεδό σε παραμέτρους. Στα δε υποστηλώματα υπάρχουν αυτά τα 4 εργαλεία που είναι η διατομή, το σίδερο, ο συνδετήρας και το ταμπελάκι, με το οποίο μπορώ να αλλάξω τους οπλισμούς των υποστηλωμάτων μου. Στην πραγματικότητα τα εργαλεία αυτά είναι τόσο καλά που θα μπορούσε θεωρητικά κάποιος να οπλίσει το φορέα του από λευκό χαρτί, δηλαδή να μην κάνει καν την επίλυση, να τα δώσει τα σίδερα εξ αρχής μόνος του. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και την τελική μας επίλυση. Τι βλέπουμε εδώ? Το φορέα μας, το γνωστό, και το διάγραμμα απέτηση ικανότητας. Ένα διάγραμμα. Στην πραγματικότητα δεν είναι, είναι 32 διαγράμματα. Αυτό που θα δούμε στο τεύχος είναι οι λόγοι επάρκειας των μελών ένα προς ένα. Το δυσμενέστερο λόγο για κάθε μία τις 32 αυτές φορτίσεις. Αξίζει κανείς εδώ να δει τα διαγράμματα αντοχής των δοκών. Διαγράμματα που συντάσσονται για κάθε άκρο χωριστά για θετική και αρνητική ροπή. Διαγράμματα απέτησης ικανότητας, αυτά που δούμε στο 3D, φαίνονται και στο τεύχος. Και τα 32. Ώστε κανείς να τεκμηριώσει δηλαδή την επάρκεια του φορέα του ή τους λόγους που έχει κάνει τις ενισχύσεις. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί στην Κρήτη. Η προσθήκη φυσικά θα πρέπει να μελετηθεί και να διασυλλογηθεί με μέγιστη ταφική επιτάχυνση 0,24. Απαιτούμε από το πρόγραμμα, σε περίπτωση επίλυση διαστασιολόγησης που θα πραγματοποιήσουμε στη συνέχεια, να οπλίζει μόνο όσα μέλη είναι χαρακτηρισμένα ως νέα, εν προκειμένου τα μέλη του ορόφου της προσθήκης που θα τα χαρακτηρίσουμε στη συνέχεια. Πηγαίνουμε στις παραγωγές και ζητάμε την εντολή παραγωγή ορόφου, οπότε εισάγουμε ένα νέο όροφο πάνω από τον όροφο 2. Αντιγράφει πρακτικά αυτή τη στιγμή ότι βλέπει από τον κάτω όροφο. Εμείς θα τον τροποποιήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη φάση της αποτίμησης, ώστε συνολικά πλέον το κτίριο να κάνει την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τους υφιστάμενους ορόφους και τον καινούριο που μόλις έχουμε εισάγει. Βασική καρτέλα τώρα αποτελεί η σεισμική απέτηση για την αποτίμηση. Οπότε περνάμε στην καρτέλα φάσμα pushover για να ορίσουμε το επίπεδο του σεισμού για το οποίο θα ελέγξουμε εμείς πλέον το κτίριό μας. Οπότε με την σεισμική απέτηση που έχουμε εισάγει, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην αποτίμηση. Στις επιλύσεις λοιπόν, ζητάμε το εικονίδιο διαγράμματα ροπών καμπυλοτήτων. Το βάζουμε να τρέχει. Τι πρέπει να συγκρίνει κανείς? Ας βάλουμε να βλέπουμε σε γρήγορη κίνηση και την απόκριση του φορέα. Πρέπει λοιπόν να συγκρίνει ότι το σημείο της απέτησης σε κάθε περίπτωση είναι μικρότερο από το σημείο της ικανότητας. Δηλαδή, αν το πούμε απλά, η μετακίνηση που πρέπει να μπορεί να φέρει, να αντέξει το κτίριο, να είναι μικρότερη από τη μετακίνηση που πράγματι μπορεί να φέρει. Αυτό φυσικά πρέπει να ελεγχθεί για όλες τις περιπτώσεις,
στους κεντρωτικούς πίνακες λόγω επάρκειας δεν έχει προκύψει κάποιος λόγος επάρκειας πάνω από μονάδα, ούτε του πλέον εύθρωτου σεισμικού μέλους, ότι όλοι οι λόγοι είναι κάτω από ένα. Πρακτικά έχει τελειώσει ο έλεγχος, ας πούμε, και κρίνουμε ότι το κτίριο δεν χρειάζεται ενισχύσεις. Το κτίριο που βλέπετε είναι ένα υφιστάμενο κτίριο που έχει κατασκευαστεί, είναι μια οικία. Έχει μελετηθεί το 1962 και η άδεια κατασκευής του αναφέρεται σε κατασκευή διόροφης οικίας με πρόβλεψη προσθήκης ενός ορόφου. Έχει μελετηθεί με κανονισμό σχηροδέματος 54 και αντισυσμικό κανονισμό του 1959. Τρία προβληματικά μέλη. Ένα έχει πρόβλημα σε διάτμιση. Μελετήσαμε, να τονίσω, τη στάθμη επιτελεστικότητας σημαντικών βλαβών, την προστασία ζωής, ως συνηθέστερη. Και έχουμε τρία προβληματικά μέλη, ένα εναντί διάτμισης και δύο εναντί κάμψεως. Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος για αυτούς τους στήλους. Θα πραγματοποιήσουμε ωστόσο και ένα FRP, να σας δείξουμε τη διαδικασία σε άλλο υποστήλωμα. Εδώ, πατώντας το εικονίδιο SD, που είναι και η στάθμη την οποία μελετάμε αποκλειστικά, βλέπουμε ότι δεν έχει συντελεστεί κάποια μπλε πλαστική άρθρωση. Σε κάθε δηλαδή περίπτωση, αν δούμε και τις υπόλοιπες, πάντα πατώντας το SD, η απέτηση είναι μικρότερη από την ικανότητα. Πρακτικά, κανένα μέλος γραμμικό δεν έχει εξαντλήσει την οριακή, με βάση τον κανεπέ, παραμόρφωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη στάθμη επιτελεστικότητας.